Βρισκόμαστε εδώ σήμερα στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας και έχουμε κάνει μια συνδιοργάνωση μαζί με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη διευθύντρια την κυρία Βόντσα και το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας, τον κύριο Ταυτιβερενίδη, τον διευθυντή. Βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε μια παρουσίαση σε θέματα οδικής ασφάλειας και λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων έχουμε ετοιμάσει χριστουγεννιάτικα στολίδια τα οποία θα δώσουμε στα παιδιά και στα οποία, τα οποία περιέχουν μηνύματα με θέματα οδικής ασφάλειας. Ταυτόχρονα, ο διοικητής τροχέας εορδέας, ο αστυνόμος ο κύριος Στάσιος, θα κάνει μια μικρή παρουσίαση πάνω στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας και θα δώσουμε επίσης σε όλα τα παιδιά, τα γυμνάσια και λύκεια της περιοχής της Πτολεμαΐδας, θα δώσουμε και ένα φυλάδιο σχετικά με τα ηλεκτρικά πατίνια, τα EPO. Είναι μια πολύ σημαντική δράση, υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε θέματα οδικής ασφάλειας και σε θέματα εξαρτήσεων, ναρκωτικών, ασφάλειας διαδικτύου και νομίζω ότι τέτοιες εκδηλώσεις αποδεικνύουν αυτήν ακριβώς την πολύ καλή συνεργασία. Τα ηλεκτρικά πατίνια που είναι και ο σύγχρονος τρόπος των νέων στη μετακίνησή τους είναι κάτι που μας απασχολεί. Βεβαίως είναι κάτι που μας απασχολεί. Παίρνει συνεχώς και μεγαλύτερη δημοσιότητα και υπάρχουν πολύ περισσότερα οχήματα που κυκλοφορούν, ειδικά στην πόλη του Πτολεμαΐδας, η οποία και η μορφολογία του εδάφους και οι δρόμοι δείχνουν ότι είναι πολύ καλό μέσο μετακίνησης. Αυτό που θέλουμε είναι όχι να μην γίνεται αυτή η χρήση από τα παιδιά, απλά να γίνεται με τους τρόπους και με όλα αυτά που προβλέπεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.